Τώρα μαζί μας έχουμε τον κύριο Νεκτάριο Σερμάκη, περιφερειακό σύμβουλο και υποψήφιο στις εκλογές της 26 Μαΐου με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Σερμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λιντάκη. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Εύχομαι στο ξεκίνημα αυτής της σημαντικής προσπάθειας να πάνε όλα κατευχήν για το καλό της Κρήτης, για το καλό των ανθρώπων που υπηρετούν την δημοσιογραφία και προφανώς για το καλό των ανθρώπων που αναμένουν την ενημέρωση καθημερινά, το βράδυ, να έχουν μια ψύχρεμη και αντικειμενική ενημέρωση. Είμαι σίγουρος ότι υπηρετείτε αυτούς τους στόχους, γνωρίζω για τους πρωταγωνιστές και είμαι πολύ σίγουρος για την επιτυχία σας. Εγώ λοιπόν αυτό να ευχηθώ καταρχήν. Καλή επιτυχία σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Σερμάκη, έχετε μία μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα και ιδιαίτερα οι εκθέσεις που οργανώνετε προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την Κρήτη. Ποια ήταν τα κινητρά σας για να ασχοληθείτε ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση? Όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε, κυρία Λιδάκη, αν και είστε πολύ νέα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, εγώ ασχολούμαι περισσότερα από περίπου 20 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επομένως, η επαγγελματική διαδρομή είναι παράλληλη με τη συμμετοχή μου στην αυτοδιοίκηση και στα κοινά. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρωτίστως πρέπει να έχουν επάγγελμα, να το υπηρετούν, να επιτυγχάνουν ή όχι σε αυτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως δεν είμαι υπέρ των άεργων πολιτικών, υπέρ των ανθρώπων που έρχονται να επιλύσουν τα προβλήματα των άλλων, χωρίς να έχουν επιλύσει τα βασικά τους προβλήματα και κυρίως χωρίς να έχουν επαγγελματική εμπειρία. Επομένως, οι εκθέσεις ήρθαν ως φυσική συνέχεια της πολύχρονης διαδρομής μου στα κοινά, αλλά και της επαγγελματικής μου διαδρομής, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η Κρήτη δίδει τις ευκαιρίες και παράγει ένα πλούσιο όγκο προϊόντων που θα πρέπει να τα προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Θεώρησα λοιπόν ότι μέσα από τις εκθέσεις Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση, την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβα πριν 5 χρόνια, υπηρετούσα με τον στόχο και τον υπηρετούμε να μάθουν αυτά τα προϊόντα όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι καλό να κατακτήσουμε στη συνείδηση των καταναλωτών όσο γίνεται καλύτερη θέση. Και βέβαια τα προϊόντα, τα κριτικά, να βρεθούν στα ράφια όσο γίνεται περισσότερο επιχειρήσεων και κυρίως οι καταναλωτές να μπορούν να τα εμπιστεύονται. Οι εκθέσεις λοιπόν αυτό το στόχο έχουν και εξακολουθούν να γίνονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα βέβαια είναι πολύ μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα. Γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση. Η Κρήτη δεν είναι μόνο τα προϊόντα της, αλλά είναι κυρίως οι πολιτιστικές της παραδόσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία κοινή η δράση και της επαγγελματικής διαδρομής, μάλλον των στόχων της επαγγελματικής διαδρομής. Τώρα, όσο αφορά τη συμμετοχή μου στην περιφέρεια, θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να είμαστε ενεργοί. Έχω απόψεις και θέσεις τις οποίες νομίζω ότι μπορώ να τις καταθέσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να εμπλουτίσω τον τρόπο λειτουργίας του. Αυτό είναι το κίνητρο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Είναι αγαθά τα κίνητρα. Θεωρώ ότι αυτός ο τόπος που μας φιλοξενεί, που εδώ ζούμε, φιλοδοξούμε να κάνουμε πράγματα και εμείς και τα παιδιά μας στο μέλλον, θα πρέπει να εργαστούμε για αυτόν. Νομίζω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια δυστυχώς πάρα πολλοί επιτυχημένοι, θα έλεγα, άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα δεν προσέρχονται. Εγώ να καλέσω μέσα από το φιλόξενο βήμα σας σήμερα τους ανθρώπους που πιθανότατα το σκέπτονται να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού, να τους καλέσω να στελεχώσουν τους συνδυασμούς στα ψηφοδέλτια των Δήμων όλης της Κρήτης και βέβαια των περιφερειακών συνδυασμών. Νομίζω ότι η συμμετοχή τους θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα πιο επιτυχημένο τρόπο λειτουργίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων όλης της Κρήτης. Αφού είστε από το 1998 στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλώς και θα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τις άμεσες ανάγκες της Κρήτης και ειδικότερα του νομού Ηρακλείου. Από πού θα ξεκινήσετε, αν και πάλι εκλεγείτε Περιφερειακό Σύμβουλος? Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο υπηρετούμε τα τελευταία χρόνια εγώ στην περιφέρεια με την παράταξη του Σταύρου του Αρναουτάκη που έχει μια συνέχεια. Οι στόχοι έχουν τεθεί εξάλλου από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και αυτούς τους στόχους θα υπηρετήσουμε. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι θα πρέπει να τρέξουν τα πολύ μεγάλα έργα της Κρήτης, όπως είναι το αεροδρόμιο που ήδη
μπήκε σε μια τροχιά υλοποίησης. Ο βόρειος ειδικός άξονας, που να διευκρινίσω εδώ ότι δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας, αλλά είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους, και νομίζω ότι αυτή η επισήμανση πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί πολίτες δεν το γνωρίζουν και ίσως μεταθέτουν τις ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι η περιφέρεια αντιστοίχως θα πρέπει να ασχοληθεί με το οδικό δίκτυο όσο το δυνατόν περισσότερο και με τα έργα υποδομής. Νομίζω ότι τόσο στην αγροτική οικονομία και στην αγροτική παραγωγή, όσο και στην τουριστική βιομηχανία, πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, έτσι αυτοί οι δύο πυλώνες ανάπτυξης της Κρήτης να τρέξουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φιλόδοξα σχέδια και νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βρίσκεται δίπλα τους, να τους στηρίζει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ισχυρής επιχειρηματικής ανάπτυξης. Γιατί αναφέρομαι στην επιχειρηματική ανάπτυξη? Γιατί, κυρία Λιδάκη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Πρέπει οι πολίτες της Κρήτης να μηδενίσουμε, αν είναι δυνατόν, το ποσοστό ανέργων στην Κρήτη. Και νομίζω ότι είναι, ειλικρινά το λέω, ένας εφικτός στόχος για τους κρητικούς, για τους πολίτες και τους κατοίκους αυτού του ευλογημένου τόπου, αλλά και για όσους θέλησαν να ζήσουν τη ζωή τους εδώ. Επομένως, η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε. Να πω επίσης στο σημείο αυτό ότι ζούμε, θα έλεγα εντός παρένθεσης, σε ένα καθεστώς ημιαυτονομίας. Δηλαδή, η περιφέρεια και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης γίνεται στο πλαίσιο των περιφερειών. Επομένως, θα μπορούμε στο μέλλον να υλοποιούμε έργα χωρίς πιθανότατα να το γνωρίζουν και να διεκδικούμε πόρους χωρίς να το γνωρίζει καν το κεντρικό κράτος. Να κάνουμε δηλαδή τον δικό μας σχεδιασμό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό για την Κρήτη, γιατί έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει χιλιάδες ανθρώπους, επιστήμονες, επιχειρηματίες, επιφανείς, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν να εκτελεστούν τα απαραίτητα έργα στην Κρήτη και να ξεφύγει η Κρήτη. Νομίζω ότι κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, με τις παραλήψεις, κράτησαν την Κρήτη χαμηλά και δεν δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να ξεπεταχτεί αυτός ο ευλογημένος τόπος. Εγώ βρίσκομαι εδώ και βρίσκομαι στην κρίση των πολιτών του νομού Ηρακλείου. Τους καλώ να με στηρίξουν με την επιλογή τους, γιατί θέλω επιτέλους να δω αυτόν τον τόπο να ευημερεί. Θέλω οι πολίτες να έχουν το εισόδημα που δικαιούνται και να ζήσουν σε αυτόν τον ευλογημένο από τις καιρικές συνθήκες τόπο με τον πλέον οικονομικά εύρωστο τρόπο. Κύριε Σερμάκη, σε μία δύσκολη οικονομικά εποχή υπάρχουν πόροι στην περιφέρεια ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πραγματοποιήσετε όλα όσα σε λίγες μέρες θα εξαγγείλετε? Ξέρετε, ο Περιφερειάρχης και εμείς θα έλεγα ότι πρωτοτυπούμε, υπό την έννοια ότι δεν εξαγγέλουμε κάτι τις τελευταίες ημέρες, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία των εξαγγελιών, αλλά ουσιαστικά συνεχίζουμε και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε ένα έργο που έχει ξεκινήσει. Οραματιζόμαστε όμως πράγματα και στο ερώτημά σας θα απαντήσω ευθέως ότι ναι, υπάρχουν πόροι. Μπορούμε να αντλήσουμε τους πόρους τόσο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του κράτους, από τα Υπουργεία και από τις άλλες συναρμόδιες αρχές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όσο δε και από την Ευρώπη. Να πω επίσης ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν αν ενώσουμε δυνάμεις. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Πολλές φορές αυτό που νομίζω ότι θα είναι σημαντικό τον επόμενο χρονικό διάστημα είναι να μπουν μπροστά ως πρωταγωνιστές πλέον οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να προσφέρουν. Είμαι σίγουρος ότι θα βρουν και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Μάλιστα. Κύριε Σερμάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Περνάμε τώρα στην Ευγενία Σουλιωτάκη για την καθημερινή μας ενημέρωση για το τι περίεργο συνέβη στον κόσμο. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη μου. Φέτος συμπληρώνονται τα 500 χρόνια από το θάνατο του Λεωνάρντο Νταβίντσι και για χάρη του διοργανώνεται μια ειδική έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία για εκείνον. Εκεί θα εκτεθεί η περίφημη γυμνή Μόνα Λίζα, ένα ασπρόμαυρο σκίτσο που προβληματίζει εδώ και χρόνια τους ειδικούς. Το σκίτσο ονομάζεται Μόνα Βάνα, που σημαίνει ματαιόδοξη γυναίκα. Βρέθηκε στο εργαστήριο του καλλιτέχνη στο Μιλάνο και πλέον οι ειδικοί έχουν σε μεγάλο βαθμό καταλήξει πως πρόκειται για έργο του ίδιου του Νταβίντσι.
Υπάρχουν ληστές και ληστές, Κρυστάλλη μου. Άλλοι δεν έχουν την παραμικρή τύψη για ό,τι κάνουν και άλλοι πάλι δεν αισθάνονται τόσο καλά. Υπάρχει και ο ληστής κύριος από την Κίνα, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας προσεγγίζει το θύμα του την ώρα που αυτό σηκώνει τα χρήματα από το ATM. Με την επιλή μαχαιριού, την αναγκάζει να του δώσει 430 ευρώ που μόλις έχει σηκώσει. Όταν ωστόσο διαπιστώνει ότι το θύμα του έχει μηδονικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του, ο καλός εαυτός του υπερισχύει και έτσι επιστρέφει τα χρήματα στην εμβρόνητη κοπέλα. Κρυστάλλη μου. Μάλιστα. Να σου τύχει λοιπόν τέτοιος κλέφτης. Ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Στο αθλητικό ρεπορτάζ τώρα, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ είναι οι δύο ομάδες που πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε 2 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ. Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε τη Λιόν στο κατάμεστο Camp Nou στη ρεβάνς του 0-0 της Γαλλίας για μια θέση στα προημιτελικά του Champions League. Οι Καταλανοί μπήκαν αποφασισμένοι να καθαρίσουν από νωρίς την πρόκριση και κέρδισαν πέναλτι στο 16ο λεπτό με τον Λουίς Σουάρες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με πέναλτι Λαπανέγκα έκανε το 1-0. Το 2-0 έκανε ο Φιλίπε Κουτίνιο στο 31 μετά από όμορφη προσπάθεια του Σουάρες. Οι Γάλλοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι της πρόκρισης στο 58ο λεπτό, καθώς μείωσαν το σκορ σε 2-1 με τον Τουσάρ μετά από φάση διαρκείας. Οι Μπλαουγκράνα κλείδωσαν την πρόκριση στο 78 όταν ο Μέση με τρομερή προσποίηση άδειασε δύο αντιπάλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 8ο φετινό του γκολ στη διοργάνωση. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μέση έδωσε μαγική πάσα στο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος διεύρυνε το σκορ σε 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε τον Τεμπελέ στο 86 με τον Αργεντινό να πετυχαίνει στην καριέρα του πρώτη φορά δύο ασίστ και δύο γκολ σε ένα μάτς. Η Λίβερπουλ πήρε φατική νίκη μέσα στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα προημιτελικά του Champions League. Έχοντας αναδεχθεί 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα του Κλοπ χρειαζόταν το εκτός έδρας γκολ, το οποίο πέτυχε στο 26ο λεπτό με τον Σαντιό Μανέ μετά από λάθος του Νόιερ. Οι Βαβαροί σοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με αυτόν τον γκολ του Μάτιπ. Η Λίβερπουλ άντεξε στην πίεση της Μπάγερν και πέτυχε το 1-2 με τον Βιρτζίλ Βαν Ντάικ στο 69 μετά από κόρνερ και κλείδωσε την πρόκριση στο 84 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μανέ. Η κλήρωση για τα ζευγάρια των προημιτελικών θα γίνει την προσεχή Παρασκευή στην Ιόν της Ελβετίας με τις ομάδες που έχουν απομείνει να είναι η Manchester City, η Manchester United, η Porto, ο Ajax, η Tottenham, η Barcelona, η Liverpool και η Juventus. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τον καιρό των επόμενων ημερών. Κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι από αύριο και κάθε Παρασκευή το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση Νότος θα μεταδίδεται στις 8 μέχρι το Πάσχα λόγω της ζωντανής μετάδοσης των χαιρετισμών από το κανάλι μας. Αυτή λοιπόν ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από εμάς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.